Η Δέσποινα Βανδί το βράδυ του Σαββάτου 21-9 έδωσε μια συγκλονιστική συναυλία στο Λικαβιτό για τα 30 χρόνια καριέρα στη στο χώρο της μουσικής. 21 χρόνια μετά τη συναυλία της που συγκέντρωσε 8.000 θεατές έκλεισε την περιοδία της με τον πιο αποθεωτικό. Στη συναυλία αυτή βρέθηκε τόσο ο Βασίλης Μπισμπίκης που είναι και ο νούμερο 1 θαυμαστής της, όπως επίσης και η κόρη της Μελίνα Νίκολα Ιδή με τον σύντροφό της, Δημήτρη Φιντηρίκο που βρισκόντουσαν σε μια από τις πρώτες σειρές του θεάτρου. Δύο ημέρες μετά τη συναυλία αυτή, Δέσποινα Βανδί και Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί του συνάντησε ο Γρηγόρη Μπάκα με την κάμερα του πρωινού του αντένα και του πλησίασε για δηλώσει. Η αντίδραση βανδίμπη μπήκε όταν είδαν την κάμερα. Όπω είπε ο δημοσιογράφο, συνάντησε το ζευγάρι 15 λεπτά πριν φύγει το αεροπλάνο του, γι' αυτό και η τραγουδίστρια δεν σταμάτησε να συνέχισε να περπατά με γρήγορο ρυθμό για να περάσουν τον έλεγχο. Καλημέρα, αρκέστηκε να πει μεταξύ άλλων με χαμηλό το κεφάλι τη. Από την άλλη, ο ηθοποιό είπε φανερά ευδιάθετο. Καλά, τελευταίο ταξίδι πριν τι επαγγελματικέ υποχρεώσει. Στον Α, Πόρτο Λεόνε. Ήταν θεά η δέσπίνα τη Δέσπίνα και Βασίλη είναι από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια. Μάλιστα, ο ηθοποιό έχει πει για την αγαπημένη του: Είμαι ευτυχισμένο. Είμαι ερωτευμένο. Όπω λέει ένα ποιητή που μου αρέσει πάσχο από πυρκαγιά καρδία. Στο παρεκκλήσι της καρδιάς μου τα ψαλτήρια καίγονται. Έτσι νιώθω. Η ζωή μου χρωστούσε έναν τέτοιο. Δεν βάλαμε μπροστά τα μπέλες. Πώς θα φανούμε. Τι εικόνα θα δείξουμε. Αν θα μας τραβήξουν φωτογραφία. Από ένα σημείο και μετά το ζούσαμε σαν να είμαστε δύο κανονικοί άνθρωποι.